Δημαθημία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ την κοινωνία των δημοτών του Παπάλου Χολαργού για τη σημερινή πρόσκληση. Θέλω να πω ότι όταν πρώτο ανέλαβα, η πρώτη συνεργασία που έγινε ανάμεσα στον Δήμο της Αθήνας ήταν με τον Δήμο Χολαργού Παπάγου, όταν κάναμε αντικατάσταση κάποια κοντέινερ τα οποία είχε ο Δήμος και δεν τα χρησιμοποιούσε, με κάποια μηχανήματα που εμείς δώσαμε για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εδώ πέρα. Τότε είχα, στη συνάντηση που είχα κάνει με τον Δήμο Χολαργού, μου είχε τεθεί το θέμα της μεταφόρτωσης. Σήμερα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα ότι ο Δήμος σας ουσιαστικά κάνει μεταφόρτωση στο σύνολο των απορριμμάτων των οποίων παράγει και αυτό δίνει τις δυνατότητες τις οποίες έχει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση όταν πραγματικά πάρει στα χέρια της ένα θέμα και αποφασίσει να το τελειώσει. Θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο πρώτα και μετά να σας πω την θέση της Αθήνας. Εάν το κριτήριο παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων, πιστεύω ότι από αυτά που ακούσατε θα ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κριτήριο παραμονής μας στις πολιτισμένες χώρες ήταν πάλι η διαχείριση των απορριμμάτων, μάλλον θα είμαστε στην κατηγορία των απολύτιστων χωρών. Και εδώ οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Είναι πρώτα ευθύνες της πολιτείας. Η πολιτεία, ιδιαίτερα στην Αττική, έκανε συγκεκριμένες επιλογές. Η επιλογή των Άνω Λιωσίων, της Φυλής και όλης της περιοχής εκείνης της συγκεκριμένης, της Δυτικής Αττικής, ήταν συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Εκεί που ήταν όλες οι οχλήσεις, θα πηγαίναμε να βάλουμε και τα σκουπίδια. Να έρχονται εκεί τα σκουπίδια των 66 σημερινών Δήμων και λόγω της ανυπαρξίας της πολιτικής διαχείρισης των απορριμμάτων να έρχονται τώρα επίσημα τα απορρίμματα της Τρίπολης και της Ερμιώνης. Είπε η πολιτεία, κοιτάξτε να δείτε, το κόστος της περιβαλλοντολογικής υποβάθμισης που εγώ δημιουργώ στη Δυτική Αττική θα το πληρώνετε εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι δήμοι. Με αποτέλεσμα, το 2012, από τα 100 εκατομμύρια που έπρεπε να είναι τα χρήματα του ενιαίου διαβαθμιτικού συνδέσμου, τα 40 εκατομμύρια από αυτά πήγαν σε αντισταθμιστικά ωφέλη στους δύο δήμους που έχουν την επιβάρηση. Το πολύ μεγαλύτερο κομμάτι στο Δήμο Φυλής και το πολύ μικρότερο κομμάτι στο Δήμο Τασπροπύργου. Αυτομάτως, με βάση και τις εξελίξεις, υπάρχει και ένα ερώτημα. Όταν αυτά τα έργα ολοκληρωθούν, θα υπάρχουν αντισταθμιστικά ωφέλη και ποιος θα τα πληρώνει. Μήπως λοιπόν σε αυτό που είπε ο Φίλιππος σε σχέση με την τιμή υπάρχει και μία επιπλέον πανοτιμή που θα πρέπει να πληρώνονται τα αντισταθμιστικά ωφέλη σε αυτούς τους συγκεκριμένους δήμους. Ο Δήμος της Αθήνας το 2010 είχε 289.000 τόνους. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, αλλά καταλαβαίνετε. Το 2011 είχε 282.000 τόνους. Το 2012 η πρόβλεψη είναι ότι θα κλείσουμε στις 255.000 τόνους. Το 2010 ήμασταν στις 322.000 τόνους, το νούμερο το οποίο εμφανίστηκε. Ήδη δηλαδή μέσα σε μία τριετία κρίσης έχουμε 70.000 τόνους λιγότερα απορρίμματα τα οποία συλλέγονται στην Αθήνα. Η εκτροπή ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε τόνους το 2010 ήταν 43.000 τόνοι, το 2011 ήταν 44.310 και το 2012, παρόλη τη λαιλασία την οποία γίνεται από τους ευγυρολόγους αλλά και από τη μείωση των συσκευασιών, με την καλύτερη οριοθέτηση που κάναμε και με τον εμπλουτισμό σε ποσότητα μπλε κάδων, φτάσαμε τις 45.400
494.000 τόνους. Εμείς στην Αθήνα είχαμε μεγάλα θέματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που πέθανε στο πλεκάδο, αλλά δεν υπολογιζόντουσαν. Αναφέρθηκαν και εδώ πέρα και για τη μη ψήφιση του νόμου για το έντυπο χαρτί, αλλά και μια σειρά άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι θα το κάνουμε μόνοι μας. Βγάζουμε λεφτά από 130 ειδικούς κίτρινους κόδωνες των 3,3 κυβικών που έχουμε τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης και μαζεύουμε έντυπο χαρτί. Το 2010 εισπράξαμε 51.387 ευρώ από το χαρτί. Το νούμερο έχει σημασία. Είχαμε μαζέψει 1.169 τόνους χαρτί. Το 2012, λόγω και της λαϊλασίας και αυτών των συγκεκριμένων κοδόνων που έχουμε τοποθετήσει, μαζέψαμε 569 τόνους, αλλά το μαγικό, εισπράξαμε 88.000 ευρώ. Διότι το 2010 πουλάγαμε χαρτί με 45 ευρώ το τόνο, το 2012, λόγω της μεγάλης έλλειψης πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά, πουλάμε χαρτί με 155 ευρώ το τόνο. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν στην Αθήνα ότι τα απορρίμματα, τα σκουπίδια, έτσι όπως είναι η έκφραση, είναι λεφτά. Το 2012 εκτρέψαμε από το ΧΙΤΑΝ 51.683 τόνους. Συλλέγοντας μέταλλα, που τα πουλάμε 300 ευρώ το τόνο, συλλέγοντας χαρτί, συλλέγοντας 122 τόνους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πολλώντας μπαταρίες αυτοκινήτων πρώτα και κύρια από τα οχήματα του Δήμου, συλλέγοντας ξεχωριστά γυαλί, βγάζουμε χρήματα από την πώληση των εγκατελειμμένων αυτοκινήτων και σήμερα η Αθήνα μαζεύει τις παλέτες από τον δρόμο που έτσι κι αλλιώς τις μαζεύαμε, που έτσι κι αλλιώς τις χρηματοποιούσαμε και τις πηγαίναμε στο ΧΙΤΑ και τις πουλάμε κανονικά και φυσικά όπως καταλαβαίνετε επαναχρησιμοποιούνται από τις εταιρείες, από την εταιρεία η οποία έχει κερδίσει τον διαγωνισμό. Ταυτόχρονα λοιπόν που εμείς από αυτές όλες τις διαδικασίες βγάζουμε χρήματα, από το 2001 ως το 2010 ο Δήμος της Αθήνας έχει πληρώσει 200 εκατομμύρια ευρώ συμμετοχή στον ΕΣΠΑ. Με τα 200 εκατομμύρια ευρώ και ακούγοντας προηγουμένως, θα είχαμε φτιάξει δικιά μας μονάδα που θα μπορούσαμε να επεξεργαζόμαστε το σύνολο των απορριμμάτων που βγάζει η Αθήνα. Η πρόταση λοιπόν της σκέψης της Αθήνας και η άμεση στο πολύ κοντινό μέλλον προσπάθεια θα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της μόνη της. Εμείς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας μόνοι μας, στη λογική της δημιουργίας μονάδας, ενός κέντρου διαχείρισης, που εμείς δεν θα το λέμε ανακυκλώσιμων υλικών, ενός κέντρου διαχείρισης εμπορεύσιμων υλικών, διότι θεωρούμε ότι τα περισσότερα υλικά τα οποία υπάρχουν μέσα στα απορρίμματα είναι εμπορεύσιμα, μία μονάδα κομποστοποίησης και από εκεί και πέρα, εφόσον και ο περιφερειακός σχεδιασμός αναθεωρηθεί, θα δούμε και την ένταξή μας μέσα στη διαδικασία του περιφερειακού σχεδιασμού.